Φίλοι του Gamer Chair, καλησπέρα. Στο σημερινό βίντεο θα αναλύσουμε το Google Stadia, την νέα υπηρεσία της Google. Όχι αυτά τα Stadia, αυτά ακριβώς. Γιατί η Google δεν ανακοίνωσε τελικά νέα κονσόλα, αλλά μια game streaming υπηρεσία. Μια cloud gaming υπηρεσία, όπως λέμε. Γιατί τέτοιες υπηρεσίες έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και γενικώς απευθύνεται σε μια πολύ περιορισμένη μάζα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έχει διάφορες ιδιαιτερότητες, διάφορα extras που δεν έχουν άλλες υπηρεσίες. Μέχρι τώρα, ας κάνουμε έναν απολογισμό. Έχουμε δει το PlayStation Now, το οποίο δεν το αγοράζει σχεδόν κανείς. Υπάρχει σε πιο πολλές χώρες του κόσμου, όχι όμως στην Ελλάδα. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης απουσιάζει. Υπάρχει μια υπηρεσία της Microsoft, η xCloud, η οποία κάποια στιγμή θα λανσαριστεί και επίσημα. Και μπήκε η Google Sphere, λοιπόν, και μέσα σε λίγες μέρες από τις φήμες που υπήρχαν, ξαφνικά είχε καλύψει τα σχέδιά της και μας αποκάλυψε το Google Stadia. Τι έχει κάνει η Google? Από τον Ιανουάριο του 2018 έχει προσλάβει τον Phil Harrison, το οποίο είναι στέλεχος πασίγνωστο, έχει περάσει από Microsoft, Sony, πολύ σημαντικό. Στέλεχος στην gaming βιομηχανία. Επίσης τώρα τον Ιανουάριο πήρε την Jade Raymond, η οποία ήταν παραγωγός της σειράς Assassin's Creed και επίσης είχε εργαστεί και στην Electronic Arts και πλέον έχει τα δύο αυτά στελέχη σε ρόλο αντιπροέδρου, και τον Phil Harrison και την Jade Raymond. Η υπηρεσία αυτή λοιπόν θα σας επιτρέπει να κάνετε game streaming, δηλαδή να παίξετε απευθείας games με μηδέν loading σε οποιοδήποτε υπολογιστή ή και κινητό τηλέφωνο. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό σε κονσόλες, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός από Microsoft και Sony, λογικά όχι, αλλά η Google θα υποστηρίξει οποιοδήποτε PC, ακόμα και laptop, ακόμα και αρχαίους υπολογιστές. Δηλαδή θα έχετε ένα μπρίκι και θα αρκεί να του βάλετε μια γρήγορη σύνδεση για να μπορέσει να παίξει games όπως το Assassin's Creed Odyssey. Η υπηρεσία αυτή είναι εξέλιξη του Project Stream που μας είχε δείξει Google και που είχαμε δει ότι τρέχει το Assassin's Creed Odyssey, τιμή μας να υπάρχει video game με ελληνική θεματολογία στην πρώτη streaming υπηρεσία της Google, η οποία θέλει να μπει δυνατά στο χώρο του gaming, καθώς μετά από το Odyssey θα προσταθούν και άλλα games. Ήδη ανακοινώθηκε το Doom Eternal στην σχετική συνέντευξη τύπου που παρέδωσε η Google. Είδαμε λοιπόν τα games να παίζουν σε 4K και 60fps από PC, από notebook της πλάκας, μέχρι και από κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα 4K ανάλυση και 60fps ακόμα και σε κινητό. Όλα αυτά όμως με γρήγορη σύνδεση, γιατί Google δεν μας είπε τι ταχύτητα σύνδεσης χρειαζόμαστε. Σκεφτείτε ότι ακόμα και στις πιο προηγμένες τεχνολογικά χώρες του κόσμου, για να βγάλεις 60 frames με 4K πρέπει να έχεις μια πολύ ισχυρή οπτική ίνα. Εν πάση περιπτώσει, το Google Stadia θα κυκλοφορήσει στα τέλη της χρονιάς και θα υποστηρίζει cross-platform, δηλαδή θα μπορείτε να παίξετε κάτοχοι PC με κατόχους κινητών τηλεφώνων το video game που θέλετε. Προς το παρόν, η υπηρεσία σηκώνει 1080p και 60fps. Όταν θα λανσαριστεί στα τέλη του 2019, θα υποστηρίζει 4K και 60fps. Έχουμε μέλλον μέχρι τότε. Ενώ μετά από αρκετά χρόνια, η Google έχει υποσχεθεί μέχρι και 8K ανάλυση, 8K και 120fps. Δηλαδή εκεί πραγματικά θα χρειάζεσαι ένα τέρας σε ταχύτητα για να μπορέσει το τρέξει. Θα είναι με τις συνδέσεις του μέλλοντος. Πώς λειτουργεί λοιπόν το Google Stadia? Στην ουσία, έχεις τον υπολογιστή ή το κινητό σου, το οποίο έχει το ρόλο του τερματικού, και συνδέεσαι στο data center της Google και στη συνέχεια και στον σερβερ του παιχνιδιού, που θα είναι από την εκάστοτε εταιρεία, δηλαδή Electronic Arts, αν θα είναι σερβερ του Battlefield ή της Activision, του Call of Duty και πάει λέγοντας. Και στον client, δηλαδή το PC σου ή το κινητό σου είναι απλά ένα τερματικό και τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από μηδέν loading, γιατί σου εμφανίζεται απευθείας στο play game μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, εξαλείφονται και οι hackers. Δηλαδή δεν θα μπορεί οποιοδήποτε να σου κάνει hack, γιατί δεν θα συνδέεται με τον υπολογιστή του, για παράδειγμα, δεν θα φορτώνει κάποιο παιχνίδι, δεν θα μπορεί να πειράξει μέσα ρυθμίσεις στα αρχεία του υπολογιστή του, αλλά θα συνδέεται με το τερματικό του απευθείας σε έναν σερβερ που θα έχει έτοιμα τα αρχεία. Οπότε η Google έχει υποσχεθεί τουλάχιστον θα εξαλείψει και τους hackers, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή μπορεί ένας hacker να καταφέρει να χακάρει μέχρι και σερβερ. Οπότε αυτό θα έχει επίδραση σε όλους τους παίκτες, αλλά είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί όπως ξέρουμε, η Google σε θέματα προστασίας δεν μασάει γενικώς. Τώρα, οι τεχνικές προδιαγραφές του Stadia είναι ένα PC με custom 686 επεξεργαστή στα 2,7 GHz με AVX2 SIM-D και 9,5 MB μνήμη CAS-L2 και L3. Custom AMD κάρτα γραφικών με μνήμη HBM2, 56 compute units και 10,7 teraflops, δηλαδή ισχύει όσο ένα PS4 και Xbox One μαζί. Επίσης 16 GB μνήμη RAM και μέχρι και 484 GB ένα second εύρος και SSD Cloud Storage. Αυτά είναι τα specs του data center της Google, στο οποίο θα συνδέεστε με έναν οποιοδήποτε υπολογιστή. Αυτές θα είναι οι προδιαγραφές που θα έχετε όταν τρέχετε ένα οποιοδήποτε video game που θα είναι συμβατό με την υπηρεσία. Και περνάμε στο χειριστήριο της Google, το οποίο επίσης φημολογούνταν και τελικά επαληθεύτηκε σε αντίθεση με την κονσόλα που δεν είδαμε. Λοιπόν, το χειριστήριο της Google, το Stadia Controller, θυμίζει λίγο Xbox
Xbox controller, όπως άλλωστε και τα πιο πολλά χειριστήρια, δηλαδή έχει δύο analog sticks, τέσσερα face buttons, δύο shoulder buttons και δύο triggers από πίσω. Και μια σημαντική διαφοροποίηση είναι τα δύο κουμπιά που έχει στο κέντρο. Το ένα αφορά το game streaming, το capture, δηλαδή θα μπορείτε να ανεβάσετε απευθείας βίντεο στο YouTube, να κάνετε live stream στο YouTube με ένα πάτημα του κουμπιού. Και το άλλο χειριστήριο είναι ο Google Assistant, με τον οποίο θα μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Και αν έχετε δυσκολία σε κάποιο adventure ή σε κάποιο action που έχει γρίφους, θα μπορείτε με το πάτημα ενός κουμπιού να καλέσετε απευθείας βοήθεια και να παίξει βιντεάκι. Που σημαίνει ότι γλιτώνετε όλο αυτό το χρόνο του να κάνετε παύση ένα παιχνίδι, να ανοίξετε YouTube, να ψάξετε walkthrough, να βρείτε ποιο part του walkthrough είναι το σημείο που κολλήσατε. Κάτι που ήταν αρκετά χρονοβόρο. Εδώ θα μπορείτε με το πάτημα ενός κουμπιού να βρείτε απευθείας τη λύση, κάτι που είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία από την Google. Αυτά λοιπόν είναι όσα μάθαμε την παρουσίαση της Google για το Google Stadia. Δεν μας απάντησε όμως η Google σε αρκετά πράγματα όπως: πρώτον, τι σύνδεση χρειαζόμαστε. Δηλαδή, μια VDSL προφανώς δεν θα είναι αρκετή. Θέλουμε οπτική, να και αν ναι, με τι ταχύτητα. Δεύτερον, το Stadia Controller πότε θα κυκλοφορήσει και στη τιμή. Τρίτον, πολύ βασικό, αν η υπηρεσία θα έχει συνδρομή ή αν θα είναι ένα site, μια υπηρεσία όπως το Steam για παράδειγμα που απλά αγοράζεις games, οπότε εκεί θα πληρώνεις ένα κόστος. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις της Google. Ή μπορεί να το δώσει free με διαφημίσεις, λέω ένα ακραίο σενάριο το οποίο μου φαίνεται κάπως απίθανο. Τέταρτον, αν τα χαρακτηριστικά του live streaming και του assistant θα είναι διαθέσιμα και χωρίς χειριστήριο, γιατί θα πρέπει να υπολογίσουμε και ένα εξτρά κόστος χειριστήριου. Θα μπορέσει η Google να μας δώσει αυτές τις δύο εξτρά διευκολύνσεις χωρίς να αγοράσουμε το χειριστήριό της. Και πέμπτον, αν θα έχουμε exclusives. Γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά, όταν αγοράζετε μια κονσόλα ή όταν μπαίνετε σε μια υπηρεσία, θέλετε να έχετε αρκετά exclusive games για να μπορέσετε να προτιμήσετε έναντι κάποιας άλλης. Πάντως, μέχρι στιγμής είναι πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες θα στηρίξουν το Google Stadia, όπως η Ubisoft, όπως η Crystal Dynamics, η ID Software και αρκετοί ακόμη game designers, ανάμεσά τους και η Amy Hennig, που υποστηρίξαν γενικώς την νέα της υπηρεσία. Την Google είναι αυτή, εννοείται ότι θα βρεθούν πολλοί να την υποστηρίξουν. Το θέμα είναι αν και εσείς θα προτιμούσατε μια τέτοια υπηρεσία, αν θα δεχόσατε να πληρώσετε ένα κόστος συνδρομής ανά μήνα σε αντίθεση με το να έχετε ένα σύγχρονο τούμπανο PC και αν θα αξίζει τον κόπο. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι δύσκολο για έναν gamer να πληρώνει μία συνδρομητική υπηρεσία κάθε μήνα, έστω και για 10-15 ευρώ. Σε αντίθεση με το να έχει ένα video game στην κατοχή του, μπορεί να αγοράζει 2-3 games το χρόνο και απλά να θεωρεί ότι η επένδυσή του σταματάει εκεί και δεν έχει το άγχος της συνδρομής. Γιατί μπορεί να βρεθεί σε περίοδο της ζωής του να πάει φαντάρος, να μην έχει χρόνο και να μην θέλει να παίξει games, οπότε να μην έχει λόγο να πληρώσει μια συνδρομή, να θέλει να παίξει 1-2 φορές το μήνα. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να μας πείτε και στα σχόλια αν θα αγοράζετε εσείς το Google Stadia, αν ήταν συνδρομητικό ή αν ήταν όπως σε φάση Steam, ή αν νιώθετε ότι δεν έχετε χρήματα να αγοράσετε, να κάνετε αναβάθμιση υπολογιστή και αν απλά θα το δοκιμάζετε έστω και για ένα μήνα ως συνδρομή. Τέλη του 2019, καλώς έχω των πραγμάτων, γιατί μπορεί οτιδήποτε να χαλάσει. Ξέρουμε πώς πάνε αυτά με τα release dates. Αυτό ήταν το έκτακτο editorial για σήμερα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, μπορείτε να κάνετε subscribe και κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα μας βίντεο. Όχι πάντα βέβαια, γιατί κάποιες φορές δεν έρχεται η ειδοποίηση. Και να αφήσετε μια άποψη στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.